να σκέφτομαι κάτι. Έτσι, ούτε στο οδείο όταν πηγαίνει, ούτε στο δάσκαλο ζωγραφική όταν πηγαίνει, ούτε πουθενά. Και πρέπει να πέσει φως και είναι η στιγμή που πρέπει όλοι μας, γιατί όλοι με κάποιο τρόπο έχουμε εμπλακεί με τον ένα τον άλλον άνθρωπο κτλ., να καταλάβουμε ότι το προσωπικό αυτή τη στιγμή πρέπει να μπει σε δεύτερη μοίρα, να εξεταστεί αργότερα η όποια προσωπική μας σχέση με όποιον από αυτούς τους ανθρώπους, είτε θήτη είτε θύμα, φυσικά να στηρίξουμε τα θύματα, αλλά είμαστε μπροστά σε μια ιστορική στιγμή που πρέπει όλοι να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Αυτό λοιπόν νιώσαμε ότι δεν συνέβη αυτές τις μέρες από την Υπουργό Πολιτισμού μας, έτσι, από την κυρία Μενδώνη. Θα χρησιμοποιήσω έτσι μια ποδοσφαιρική έκφραση. Έτσι, είναι πολύ βαριά η φανέλα στο Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι πολύ βαριά η φανέλα. Γιατί πέρα από το έργο που έχει να επιδείξει ο πολιτισμός, σε αυτήν ειδικά τη χώρα πρεσβεύει και τόσες πολλές αξίες, μέσα στις οποίες, ας πούμε, είναι ο σεβασμός, είναι η ανθρωπιά, είναι η συμπόνια προς τον αδύναμο. Όλο αυτό το πράγμα εμείς νιώσαμε ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει εδώ και καιρό. Να σου κάνω ένα μικρό αντίλογο. Ναι. Μαζί σας είμαστε. Φυσικά και πρέπει να βγει η αλήθεια στο φως. Το πολεμάμε από την πρώτη στιγμή. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Επειδή μόλις τη Δευτέρα, πριν να έρθουν οι μεγάλες χιονοπτώσεις, ήταν εδώ ο πρόεδρος του Σωματείου, ο Σπύρος Μπιμπίλας, και από την άλλη γραμμή μας ήταν σε link ο κύριος Γιατρομανουλάκης, ο Υφυπουργός Πολιτισμού. Από ό,τι καταλάβαμε, από αυτό που βγήκε στον αέρα της εκπομπής, μόλις μας είπε ο κύριος Γιατρομανουλάκης ότι μόλις βγήκε η καταγγελία της ΖΕΤΑ, δύο μέρες μετά άρχισε τις επαφές κανονικά με το Σωματείο Ηθοποιών και μάλιστα στον αέρα πάλι της εκπομπής υπόθηκε ότι ζητήθηκε στον κύριο Μπιμπίλα ότι οι καταγγελίες που πηγαίνουν στο ΣΕΗ για το πειθαρχικό ταυτοχρόνως να πηγαίνουν στην ελληνική δικαιοσύνη. Τώρα το ακούσαμε τη Δευτέρα αυτό. Mm-hmm. Άρα αυτό δεν είναι ένα βήμα για την αλήθεια? Ρωτώ, δεν ξέρω, γιατί σας ακούω ότι λέτε το Υπουργείο Πολιτισμού δεν έχει πάρει θέση σε όλο αυτό που γίνεται. Αυτό δεν είναι μια θέση ότι πρέπει να πάει όλο στη δικαιοσύνη? Ναι, αυτό είναι μια θέση η οποία είναι πάρα πολύ εύκολο να την πάρει οποιοδήποτε θα κληθεί δημόσια να πει τη γνώμη του. Το θέμα είναι ότι πέρα από τη θέση, τι γίνεται στην πράξη. Εμείς λοιπόν, πέρα από τον υφυπουργό, έχουμε και μία υπουργό. Παιδιά, θέλω να σας πω και κάτι ακόμα και καλό να το πούμε και στον αέρα τώρα. Εγώ θα χρησιμοποιήσω συγκεκριμένη πηγή. Λοιπόν, γράφτηκε στην ντοκουμέντο, την εφημερίδα, ότι το τσεκάραμε και με τον κύριο Μπιμπίλα, ο οποίος δεν μας λέει το όνομα, πρέπει να σας το πω αυτό. Δεν το ξέρει, γιατί ο κύριος Μπιμπίλας δεν έχει σχέση με το πειθαρχικό. Ακριβώς. Να σας πω όμως τι γίνεται. Στο ντοκουμέντο, η είδηση που βγήκε είναι, και το λέω πραγματικά γιατί αυτή είναι η πηγή, ότι ο εισαγγελέας παρενέβη και ζήτησε από το ΣΕΗ τον φάκελο, εάν υπάρχει φάκελος καταγγελιών, για τον... Δεν μπορούμε να μην το πούμε. Παιδιά, να σα πω κάτι. Δεν μπορώ να κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου. Δεν μπορώ να κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου, γιατί αυτή είναι η πληροφορία. Ωστόσο, να πω και εγώ ότι είμαστε πολύ ώρα σε αναζήτηση του δικηγόρου. Του κύριου Γεωργουλέα. Του κύριου Γεωργουλέα, για να δούμε αν επιβεβαιώνεται η είδηση. Γιατί ο κύριος Μπιμπίλας λέει ότι όντως τον κάλεσε ο εισαγγελέας, είχε κλείσει, αλλά δεν θέλει να πει όνομα προς τα έξω. Ακριβώς. Εντάξει, ναι, ναι, ήρθαμε σε επαφή σήμερα το πρωί. Άρα αυτό, αν κάλεσε ο εισαγγελέας και ζητά από το πειθαρχικό της καταγγελίας, είμαστε μπροστά σε μια αλήθεια. Αυτό λοιπόν, και θα υπάρξουν και πάρα πολλά άλλα βήματα στη συνέχεια και θα δείτε ότι θα μπορούμε να μιλάμε πολύ πιο ανοιχτά και να έχουμε πολύ μεγάλες αλλαγές. Γι' αυτό που είπες προηγουμένως, θα σου πω ότι προφανώς είναι ένα βήμα. Και προφανώς και προς την σωστή κατεύθυνση. Όμως όλο αυτό που συμβαίνει όλο αυτόν τον καιρό, είμαστε περίπου ένα μήνα από τότε που ξεκίνησε η ΖΕΤΑ στο δικό μας χώρο, που από καραμπόλα έγινε, να το σημειώσουμε αυτό, δηλαδή δεν ήταν η δικιά μας στιγμή, ήταν η στιγμή του αθλητισμού. Ξεκίνησε αυτό το πράγμα με τη ΖΕΤΑ, αυτό τροφοδοτήθηκε σε όλη τη δικιά μας κοινότητα των ηθοποιών. Έτσι ξεκίνησε και το κίνημα το Είμαστε Όλοι Μαζί. Από συμπαράσταση στα κορίτσια, τα κορίτσια το ξεκίνησαν αυτό το πράγμα. Διωγγώθηκε. Βλέπεις προφανώς, αν υπουργός πολιτισμού, τι συμβαίνει στο χώρο σου. Βλέπεις ότι πια γίνεται κάτι. Δεν είναι μόνο ένα μπουμπούλα, είναι επανάσταση. Κανονικά είναι μια όμορφη κοινωνική επανάσταση για πράγματα τα οποία υποστηρίζουν το δίκαιο, την αλήθεια, το φως, την καθαρότητα, την ανθρωπιά, το σεβασμό. Και σε όλη αυτή τη διαδικασία, αντί να βγάλεις την μπλούζα σου, το κουστούμι σου ότι έχεις και να μπεις με τα παιδιά, να πάρεις μέρος, να το πας ακόμα παραπέρα, γιατί εμείς φοβισμένοι είμαστε. Εμείς βοήθεια θέλουμε. Δεν είμαστε εμείς που θα το πάρουμε και θα φύγουμε παραπέρα. Την πολιτεία χρειαζόμαστε. Εδώ χρειάζεται εισαγγελική παρέμβαση. Η εισαγγελική παρέμβαση πρέπει να είναι από την πρώτη στιγμή. Τα αντανακλαστικά που δείξανε στην Σοφία Μπεκατόρου, που δεν μειώνω καθόλου το περιστατικό, αυτό μας βοήθησε για όλα. Φυσικά. Τα αντανακλαστικά που έδειξε η πολιτεία εκεί πέρα, με την πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό και τους εισαγγελείς που
ούτως ή άλλως ένα παραγραφέ, ένα δίκημα ήταν. Και πρέπει να τα δείξουν όταν την πρώτη στιγμή. Παιδιά, που εδώ σας... τα περιστατικά δεν, είναι, δεν ήταν ένα, είναι χίλια. Σας ενόχλησαν όλες οι καταγγελίες στο ίδιο, Μάριε. Γιατί στην αρχή υπήρξαν καταγγελίες. Θέλω να μας πείτε εσείς που είστε ηθοποιοί και το ζείτε. Δηλαδή στην αρχή εδώ ξεκίνησε η ζέτα με λεκτική και σωματική βία. Σωστά, καλά τα λέω. Και επειδή ψυχολογική βία. Με ενοχλούν όλα το ίδιο και θα πω κάτι για να γιατί ήθελα να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση που περίμενα τα παιδιά να ολοκληρώσουν. Που είπε στην αρχή, επειδή το λένε πάρα πολλοί άνθρωποι, και τι κάναμε τόσα χρόνια και γιατί δεν μιλήσαμε και γιατί δεν κάναμε εκείνο και εμείς. Όχι μόνο τα κορίτσια και εμείς γιατί συμπαρασταθήκαμε και τι γίνεται. Πάντα υπάρχει ένας χρόνος που γίνονται τα πράγματα. Πρέπει να υπάρχει μια ωριμότητα για να, για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Όταν είχε μιλήσει, ας πούμε, η Σοφία Παυλίδου, που είναι μια περίπτωση στην οποία δεν την ανακατεύω. Τρία χρόνια πριν. Θέλω να πω ότι δημιουργήθηκε ένα κίνημα τότε και δεν ξέρουμε και ποια. Δηλαδή αυτό είναι κάτι που ούτως ή άλλως είναι δικαστικό, αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι πάντα όριμη η κατάσταση. Τώρα όλοι οι ηθοποιοί βρίσκονται σε μεγάλη δυσκολία, υπάρχει ανέχεια, υπάρχει. Δυσκολία δουλειάς, οικονομική. Πολλοί έχουν τη δυνατότητα. Υπάρχει και μια ενδοσκόπηση που σε κάνει να βλέπεις. Και υπάρχει και η δυνατότητα να ασχοληθείς με κάτι που σε ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν δηλαδή ο κλάδος δούλευε, βρισκόμασταν σε μη COVID εποχή, έξω από την πανδημία, γιατί δεν ήταν στα τελευταία. Υπάρχει ένα ολόκληρο ντόμινο που γίνεται γύρω-γύρω και από κάτι που ξεκίνησε από τον αθλητισμό, το οποίο δεν έχει συνεχιστεί στον αθλητισμό, και αυτό να το συζητήσουμε, έχει μπει στο θέατρο και έχει μεγάλη τύχη αυτή τη στιγμή το θέατρο να μπει μπροστά για να αυτό, γιατί πρέπει να προχωρήσει όλη την κοινωνία. Δηλαδή αυτή η κάθαρση, γιατί για κάθαρση συζητάμε εμείς εδώ πέρα. Ακριβώς. Και αυτό το συζητάμε όχι μόνο για το δικό μας χώρο, για όλη την κοινωνία. Μα αυτό.